και φυσικά τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν κάποια πράγματα. Και όταν οι γονείς είναι κολλημένοι στη δεκαετία του 50, του 60, που ήταν αυτή η έφηβη, τα παιδιά θα τα μάθουν από αλλού αυτά που δεν τους τα μαθαίνουν οι γονείς. Και οι γονείς να ξυπνήσουν. Λένε ότι τις κατήχεις που πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς στα παιδιά μας, συνήθως εννοούμε τα ζωάμε και τα θρησκευτικά. Αυτή είναι η κατήχηση. Δεν σταματάει μόνο σε θέματα πίστεως. Τι σωστά πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη διδασκαλία, που και αυτή η λέξη είναι λάθος. Δεν είμαστε δάσκαλοι, δεν διδάσκουμε. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας όμως με χίλιους τρόπους, χίλια πράγματα. Μέσα στα χίλια πράγματα που μαθαίνουμε, φυσικά και θα τα μάθουμε και για το σώμα τους και για τις αλλαγές που γίνονται στο σώμα τους και τα παιδιά θα παραξενεύονται και θα ντρέπονται να μας ρωτήσουν. Όταν το μυαλό του γονιού είναι στη θέση του, έχει εξομολογηθεί, έχει φωτιστεί από τη χάρη του Θεού, τα αντιλαμβάνεται ο γονιός. Τις παράξενες αλλαγές στη συμπεριφορά του νεαρού ή της κοπέλας, ή το παιδί που δεν μιλάει όταν έρχεται από το σχολείο και είναι μικρότερο, γιατί δεν μιλάει, γιατί φέρεται διαφορετικά. Όταν ο γονιός εξομολογείται, κοινωνάει, προσεύχεται, τον φωτίζει η χάρη του Θεού, και διαπιστώνει τα προβλήματα των παιδιών και βοηθάει τα παιδιά σε όλα, και στα σεξουαλικά και στα της δουλειάς και στο σχολείο και στο ντύσιμο και στο τι θα βλέπει και πώς να μιλάει και πώς να χορεύει, σε όλα. Όταν ο γονιός όμως είναι κοιμισμένος και βλέπει σύριαλ στην τηλεόραση και βλέπει κάτι σχρά πράγματα, τι θα μεταφέρει στο παιδί του, τι θα δει το παιδί. Στο παιδί και στους άλλους. Δεν προσφέρουμε αυτό που έχουμε. Προσφέρουμε αυτό που είμαστε. Γι' αυτό είπε ο Άγιος Πορφύριος, θέλετε να σωθούν τα παιδιά σας, να γίνετε Άγιοι. Και ο Άγιος γονιός δεν έχει τέτοιες απορίες. Και αν έχει, θα ακούσει αυτό που είπε μια μάνα που έκλαιγε, γιατί είχε ένα γιο αλυτάμπουρα, στον Άγιο Αμβρόσιο. Μίλα στο παιδί μου, μίλα στο Θεωρέα, από τους μεγαλύτερους ιεροκήρυκες. Μίλα στο παιδί μου, πες κάτι να σωθεί το παιδί μου. Είχε εξόδαμα, πόρνευε το να πτάει και τι δεν είχε κάνει. Και λέει ο Άγιος, αποκλείεται να χαθεί ο γιος τόσων δακρύων. Η μάνα έγινε Αγία, η Αγία Μόνικα, ο γιος έγινε ο Άγιος Αυγουστίνος. Τα πάντα θα μάθουμε στο παιδί μας. Αλλά όταν δεν τα ξέρουμε εμείς, να γιατί το πρόβλημα είμαστε εμείς. Να γιατί αν αγαπάμε τα παιδιά μας, θα ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Για πολλά χρόνια βοηθούσα ναρκωμανείς. Ήμουνα μόνος μου, μπορούσα να το κάνω, είχα στο κελί. Έζησα και είδα τραγικές περιπτώσεις και έμαθα απίστευτα πράγματα για τα ναρκωτικά και τη διακίνησή τους και τα κυκλώματα. Τώρα που έχω καλογέρια δεν μπορώ. Και συνεργάζομαι με τέτοια σωματεία που βοηθάνε ναρκωμανείς. Μια μέρα. Γιατί και τα παιδιά έρχεται ώρα που καταλαβαίνουν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Σας είπα επάνω για το μικρό μωράκι, παιδάκι, που είχε πάρει το σκυλό και χτύπαγε τη φλέβα. Τι θα διδάξει σε αυτό το παιδί, ήδη διδάχτηκε. Βλέπει το γονιό να τρυπάει τη φλέβα του με τη σύρικα. Να, πως θα ψάξει μόνο του να βρει τον έμπορα ναρκωτικών, χωρίς να χρειαστεί ο έμπορος να τον ψάξει. Και ακόμα να ρωτιόμαστε, γιατί η Εκκλησία, ο Μητροπολίτης, ο Παπάς δεν διδάσκει αυτό το παιδί. Τα πάντα θα διδάξει ο γονιός. Όταν ο γονιός είναι σε θέση. Όταν δεν είναι σε θέση, γι' αυτό υπάρχει μπροστά. Καλά κάνουν και υπάρχουν και αυτές οι οργανώσεις που παίρνουν τα παιδιά από τους γονείς για να σώσουν τα παιδιά από τους γονείς. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν τα παιδιά. Είναι οι γονείς. Μια μέρα κάποιο από αυτά τα παιδιά μούζωνε τη μούρη του. Να. Στο μπαλκόνι τον βλέπω από μέσα. Λέω τι έπαθε αυτός. Βγαίνω έξω. Έβριζε τον πατέρα του, τη μάνα του που είχαν χωρίσει γιατί το διαζύγιο είναι απίστευτη τραγωδία για το σπίτι. Απίστευτη τραγωδία.
Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι γονείς ότι το διαζύγιο ανακάτεψε τα παιδιά για πάντα ώσπου να πεθάνουν. Ποτέ δεν θα γίνουν τα παιδιά όπως ήταν πριν το διαζύγιο. Και να ακούς γονείς να λένε «Μου φέρετε έτσι, δεν τον αντέχω». Να ακούς τον άντρα να λέει «Μου φέρετε έτσι η γυναίκα, δεν την αντέχω, δεν μπορώ να κάνω μαζί της». Και ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μιλάνε για τα παιδιά. Τι θα διδάξουν αυτοί οι γονείς στα παιδιά? Μην πετάμε αλλού τον μπαλάκι. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Μούριζε τη μούρη του. Βγαίνω έξω. Του λέω: «Μπράβο, συγχαρητήρια, κάνεις κάτι που έπρεπε να στο είχαν κάνει άλλοι προπολού. Να φας μούτζες από όλους, έτσι, γιατί κατάντησες όπως κατάντησες. Αλλά πάλι καλά που το ανακάλυψες μόνος σου», λέω, «και το κάνεις στον εαυτό σου». Πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση? Ξαναμουτζώνει τη μούρη του και λέει: «Να». Κι άλλοι βγήκανε αποχωρισμένους γονείς. Αλλά δεν γίνανε ναρκωμανείς, γίνανε επιστήμονες στο Χάρβαρντ και στην Άσα. Και ξαναμουτζώνει τη μούρη του. Ξέρετε πώς είχε προσευχηθεί η μάνα αυτού του παιδιού? Δεν μπορούμε πάντα να διδάξουμε τα παιδιά με τα λόγια και να παρασταίνουμε το δάσκαλο. Από ένα σημείο και μετά γίνεται προσβολή για το παιδί, που αρχίζει να αισθάνεται και αυτό ότι έχει κύρος, έχει αξιοπρέπεια, ότι είναι κάποιος και κάποια. Και δεν μπορείς να το κάνεις στο δάσκαλο και τη δασκάλα. Γι' αυτό είπα επάνω ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε στα παιδιά μας με κλειστό το στόμα. Με το παράδειγμά μας. Αλλά όσο μπορούμε, όσο μας φωτίζει χάρης του Θεού, θα μιλάμε στα παιδιά, θα τα παρακολουθούμε, θα τα μάθουμε. Αν δεν τα μάθει το παιδί από εσάς σωστά, θα τα μάθει από άλλους λάθος. Όπως τον γκέι αντρόγινο που φιλιότανε στο παγκάκι και η σφαλιάρα του μικρού, μην κοιτάς από εκεί ρε. Μα γιατί μπαμπά, η δασκάλα μας είπε ότι είναι ωραίο. Θα εμπιστευτείτε τα παιδιά σας σε τέτοιες δασκάλες? Πώς θα είναι το παιδί στο σχολείο, μια ώρα, δύο ώρες, πέντε ώρες? Στο σπίτι μεγαλώνει, στο σπίτι ζει. Λοιπόν, ας γίνουν οι δάσκαλοι σωστοί, οι γονείς, για να διδάξουν και σωστές διδασκαλίες στα παιδιά. Και φυσικά τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν κάποια πράγματα. Και όταν οι γονείς είναι κολλημένοι στη δεκαετία του 50, του 60, που ήταν αυτή η έφηβη, τα παιδιά θα τα μάθουν από αλλού αυτά που δεν τους θα μαθαίνουν οι γονείς. Και οι γονείς να ξυπνήσουν. Γι' αυτό πάντα συνιστώ κινηματογραφικά έργα, επειδή είναι κάτι εύθετο. Μπορεί κανείς να καταλάβει τι βλέπει. Δεν χρειάζεται να διαβάζει τόμους περί ανατροφής των παιδιών. Μία ταινία δείχνει όσα δεν θα δείχνανε βιβλιοθήκες ολόκληρες. Αλλά πού θα μάθετε ότι υπάρχουν αυτές οι ταινίες όταν βλέπετε σαν διάβολο τον κινηματογράφο, σαν διάβολο την τηλεόραση, σαν διάβολο τα κανάλια που μεταδίδουν έργα? Ο διάολος είναι στο μυαλό μας. Όταν το μυαλό είναι στη θέση του, θα ξέρεις να επιλέξεις ποια ταινία θα δεις, ποια δεν θα δεις. Όπως δεν μπαίνεις σε ένα βιβλιοπωλείο με κλειστά τα μάτια να πάρεις ένα βιβλίο να αρχίσεις να το διαβάζεις, ποτέ δεν το κάνεις αυτό. Ρωτάς, είναι καλό αυτό το βιβλίο? Ναι, γιατί είναι καλό, γιατί πράγμα μιλάει. Και τότε θα το πάρεις να το διαβάσεις. Το ίδιο θα κάνεις και με ένα έργο και με μια σειρά. Είναι καλή? Ναι, γιατί είναι καλή? Και όταν ακούσεις και όταν μάθεις, τότε θα δεις το έργο, τότε θα δεις τη σειρά. Όταν πατάμε και ανοίγουμε την τηλεόραση και τρώμε στην ούρη όλα τα πολύθρωμα σκουπίδια που μας προσφέρουν, τι θα μεταδώσουμε μετά στα παιδιά μας? Όταν πάλι δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά και δεν ενημερωνόμαστε για το σήμερα, αλλά ζούμε στο παρελθόν, τα παιδιά θα μας κάνουν στην άκρη εντελώς. Θα λένε και ο πατέρας είναι κολλημένος και η μάνα έχει φάει κόλλημα. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε στο σήμερα. Γι' αυτό δεν πρέπει να διδάσουμε τα παιδιά με εγχειρίδια πώς να διδάξεις τα παιδιά σου και πώς να ενημερώσεις τα παιδιά σου. Θα σε φωτίσει χάρη του Θεού. Αλλά βόηθα και εσύ, γίνε σωστό δοχείο της χάριτος του Θεού. Να μπορεί να σε φωτίσει χάρη του Θεού. Ήμουνα σε ένα σπίτι, σε μια πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, συζητούσαμε, απογευματάκι βράδιαζε, και κάποια στιγμή διαπιστώνω ότι είχαν αρρώσει όλοι όσοι ήταν γύρω μου. Γυρνάω έτσι και βλέπω ένα μεγάλο κυκλικό καναπέ, είχαν μαζευτεί όλοι εκεί, μια μεγάλη οθόνη,
Εμένα που μου αρέσει ο κινηματογράφος, ενθουσιάστηκα κιόλα. Λέω, έχει τίποτα ωραίο. Γέροντα, χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Αλλά είναι το τελευταίο επεισόδιο από μια εκπομπή που κράτησε πολύ καιρό και είχε κάνει με θράψη σε θεαματικότητα. Και την είχα ακούσει κι εγώ. Και ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Να το δούμε, βρε παιδιά. Λέω, εδώ κι εγώ αυτή την εκπομπή, γιατί δεν έχω δει τίποτα. Κάθομαι να δω τι είναι εδώ. Κάτι γυναίκες, σχεδόν γυμνές, κόμματι, χαιρόφουν να τους βλέπεις. Λες, να φάλα δυο μάτια να τις βλέπω με τέσσερα. Κάτι άντρες, άντρα κλαράδες, six pack, το στομάχι φέτες, τρικέφαλοι, ολόγυμνοι και αυτοί με ένα σοβρακάκι και ενός του ήταν έτοιμο να πέσει. Μας τον έδειχνε από πίσω. Και έλεγε τώρα θα πέσει ή δεν θα πέσει το σοβρακό του, να δούμε και τα υπόλοιπα. Είχε αρχίσει να γίνεται θρίλερ. Και γυρνάω και τους λέω, βρε ποιον κοροϊδεύετε, ότι βλέπετε κάποιο παιχνίδι στην τηλεόραση. Γιατί δεν λέτε κάνουμε μπανιστήρι. Αν όλοι αυτοί ήταν χοντροί, θα το βλέπατε. Αν όλοι αυτοί ήταν ντυμένοι, αν φοράγανε ρούχα, θα το βλέπατε. Αν ήταν άσχημοι όλοι, ανάπηροι, θα το βλέπατε. Κάνε το οφθαλμοπορνεία και λέτε βλέπω παιχνίδι στην τηλεόραση. Τι θα πούνε αυτοί οι γονείς στα παιδιά όταν οι γονείς είναι χειρότεροι από τα παιδιά. Και περιμένουν αυτοί οι γονείς που μεγαλώνουν έτσι παιδιά να βάλει στο σωστό δρόμο τα παιδιά τους το σχολείο. Κάποτε το σχολείο τα έβαζε. Αλλά λίμονό μας αν δεν έχουμε πάρει είδηση ότι το σημερινό σχολείο δεν έχει καμία σχέση με τα σχολεία τα παλιά. Που άνοιγες το βιβλίο του Δημοτικού και έβλεπες μια οικογένεια στα δύο φύλλα να κάθονται στο τραπέζι, να είναι και η γιαγιά στο τραπέζι, όχι στο γυροκομείο, να είναι 3-4 τα παιδιά, όχι ένα, γιατί πώς θα τα μεγαλώσω. Να λοιπόν ότι είμαστε πάντα εμείς το πρόβλημα. Και όχι άλλοι.